αγωνιστικές προγερές και εγκάρδιες αιστείες, μας απέστειλε η Χριστιανική Αιστεία Λαμίας και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν Ορθόδοξη Σύλλογη, της οποίας προείσταται ο Πανασυλλογιώτης Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης. Επίσης, έλτερη μου χαιρετισμό μας απέστειλε και ο Σύλλογος Φίλων της Ιεράς Μονής Ξενοποτάμου Αγίου Όρος, Όσιος Ξενοφών. Και εν τέλει και ο πρώην βουλευτής και πρόεδρος της Βουλής, κ. Παναγιώτης Κρητικός, μας στέλνει χαιρετισμούς. Θα παρακαλέσω και τον ευλογημότατο καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Κωνσταντίνο Νιάρχο. Είναι εδώ. Δεν βρίσκεται εδώ. Για να απευθύνει χαιρετισμό. Για και δεν υπάρχει ο κ. Νιάρχος εδώ πέρα, θα συνεχίσουμε. Ξεκινάμε τις εισηγήσεις μας. Παρακαλώ τον πρώτο εισηγητή, τον ταπεινό και ακάματο Ιεράρχη, τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, τον Ιεράρχη που μας διδάσκει με τη συμπεριφορά του και το παρουσιαστικό του την απλότητα και το αποστολικό φρόνημα να έρθει για να μας αναπτύξει την παρησήματη σύγκεσή του με θέμα «Σπουδαιότατον ο τόπος αναγέσεως του Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού». Παρακαλώ, σεβασμίωτατε. Σεβασμιότητε Άγιε Αρχιερείς, ενδεσιμολογιότητε εκπρόσωπε του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερονύμου, πανεσιλογιότητε Άγιε Καθηγούμενε της Σεβασμίας Ιεράς Μονής Καρακάλου του Αγίου Όρους, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε πρόεδρε του Σωματείου Φίλη του Τάμματος του Έθνους, κύριε Αναγνωστόπουλε, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ημερίδος Αγαπητή. Επιτρέψατε μου πρώτα-πρώτα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το Σωματείο Φίλη του Τάμματος του Έθνους και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο αυτού κύριο Αναγνωστόπουλο Ιωάννη και την σύζυγό του για την τιμητική πρόσκληση να παρευρεθώ και να μιλήσω σε αυτή την ιστορική και τόσο σημαντική ημερίδα. Μόλις είχε αποκτήσει την ελευθερία η πρώτη γωνιά της ελληνικής γης, έπειτα από σκληρή σκλαβιά 4 αιώνων, κάτω από το πέλμα των Αγαρινών, και ενώ ακόμη οι πληγές της ελευθέρας Ελλάδος έσταζαν μαρτυρικό αίμα, η πιστή και ευγνώμων ψυχή της πατρίδος μας δεν σκέφτηκε πώς θα επουλωθούν οι πληγές, αλλά πώς θα εκφράσει και θα αποδείξει τη βαθιά ευγνωμοσύνη της στον ελευθερωτή Χριστό. Εκείνοι που μας χάρισαν με τη θυσία τους την ελευθερία δεν μπορούσαν να αναγείρουν ναούς. Δεν είχαν το δικαίωμα. Ραγιάδες ονομαζόταν και ούτε το όνομα του Χριστού δεν μπορούσαν να ομολογήσουν ελεύθερα. Μέσα στην καρδιά τους όμως η φωτιά της ευσεβίας υπήρχε, έκαιγε. Μάθαιναν γράμματα στους σκοτεινούς ναύτικες των μοναστηριών. Θέργευαν την ελπίδα και ετοίμαζαν την Ανάσταση του γένους. Ζούσαν τη φτώχεια, την πείνα, την περιφρόνηση, την εξουθένωση. Ζούσαν το φόβο, την κρεμάδα, τη σφαγή, τον εξισλαμισμό, το μαρτύριο, το θάνατο. Έκλειβαν όμως μέσα τους καρδιά γενναία, ελληνική. Ζούσαν το θέλημα του Χριστού και σαν λέοντες πυρπνέοντες
αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν και έφεραν την ελευθερία στην πατρίδα μας. Δεν πίστευσαν, παρά τη μεγάλη τους νίκη, ότι η ελευθερία ήταν δικό τους κατόρθωμα. Συνειδητοποίησαν ότι το μεγάλο θαύμα της αποτινάξεως του ζυγού των Τούρκων έγινε με τη βοήθεια και την ενίσχυση του Σωτήρος και Θεού μας Ιησού Χριστού. Οι αείμνηστοι, οι αξιωμακάριστοι εκείνοι ήρωες και μεγαλομάτια της πατρίδος πίστευσαν ακράδαντα ότι στον ιερό αγώνα τους συνεξεστράτευσε και συνεπολέμησε ο Αναστάς Τελειωτής μας, ο Σωτήρας Χριστός. Χωρίς την πίστη αυτή δεν θα τολμούσαν μια δράκα ουσιαστικά απλών ανθρώπων να αντιπαραταχθεί με μια ισχυρή και βαρβαρική αυτοκρατορία. Με όλους τη δύναμη πίστευαν στη σωτήρια επέμβαση του Σωτήρου και με όλους την ψυχή θέλησαν να εκδηλώσουν, να εκφράσουν και να διατρανώσουν την ευγνωμοσύνη τους. Έτσι, αποφάσισαν και με το στόμα του μεγάλου Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και άλλων αγωνιστών, ομολόγησαν και υποσχέθηκαν ότι όταν ελευθερωθεί η πατρίδα, θέλει ανεγερθεί στην πόλη των Αθηνών, να ως κοιμόμενος επωνούμενος του Σωτήρος, προς αιωνία μνήμη της θαυματουργού αντιλήψεως της Θείας Προνοίας, της ρυσαμένης των ελληνικών λαών και προς ενίσχυση μεταγενεστέρων στην πίστη. Οι ήρωες και οι μάρτυρες του έθνους, οι ελευθερωτές μας, εκείνοι που έζησαν και τη σκλαβιά, αλλά και την Ανάσταση του γένους, έτσι απεφάσισαν. Απεφάσισαν και υποσχέθηκαν, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης όπως είπαμε, να χτίσουν μετά την απελευθέρωση ναός του όνομα του Σωτήρου Χριστού στην οριστική πρωτεύουσα στην Αθήνα. Αυτή η υπόσχεση επισημοποιήθηκε στο Άργος με το ομόφωνο 8ο ψήφισμα της από 31/7/1829 Τετάρτης Εθνικής Συνελεύσεως των Ελλήνων, το οποίο ψήφισμα υπέγραψε και ο μάρτυρας Εθνάτης Κυβερνήτης, ο αγιασμένος κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Όταν η τοπική περιφέρεια της Ελλάδος και η καθέδρα της κυβερνήσεώς της κατασταθώσει οριστικώς και η οικονομική πόλη του κράτους επιτρέψωση, θέλει ανεγερθεί κατά διαταγή της κυβερνήσεως εις την καθέραν αυτής ναός επωνόμενος Σωτήρος τιμόμενος. Το ομόφωνο αυτό ψήφισμα έγινε στη συνέχεια νόμος με βασιλικά διατάγματα των ετών 1834-1838. Από τις εκδόσεις των βασιλικών διαταγμάτων έχουν παρέλθει 184 έτη. Πόσα γεγονότα δεν συνέβησαν. Ο Σωτήρας Χριστός μας και σε άλλες μεγάλες και κρίσιμες στιγμές του έθνους μας βοήθησε και έσωσε την Ελλάδα. Οι Έλληνες όμως, αγνώμονες, αχάριστοι, δεν συγκινήθηκαν, ούτε φαίνεται να συγκινούνται από όλα αυτά. Απολαμβάνουν τα δώρα, αλλά τον δωρεοδότη τον περιφρονούν. Αναπνέουν τον αέρα της ελευθερίας, αλλά τον ελευθερωτή δεν τον τιμούν, δεν τον αναγνωρίζουν. Μεγάλα οικοδομήματα ανοίγαιναν για τη θεραπεία των ανθρωπίνων αναγκών. Καμιά όμως ριζική και αποτελεσματική προσπάθεια δεν έγινε για την ανοικοδόμηση του ναού της ευγνωμοσύνης. Κάποιες προσπάθειες κατά καιρούς έγιναν, αλλά και ναυάγησαν και χρήματα ικανά έδωσε η ευσέβεια των πιστών και ευγνωμόνων Ελλήνων, αλλά Κύριος είδε που καταναλώθηκαν. Πιστεύω πως δεν είναι καιρός για αναμοχλεύσεις και μεμισημυρίες.
Είναι καιρός ριζικών αποφάσεων, καιρός μετανοίας και διορθώσεως. Αυτή η ημερίδα να ευχηθούμε να γίνει η απαρχή της οριστικής αποφάσεως για την εκπλήρωση και την ανοικοδόμηση τώρα του τάματος του έθνους. Απόφαση να αναγερθεί όχι απλώς ένας ναός. Δεν θέλουμε και δεν επιδιώκουμε να αναγερθεί ένας ναός σαν τους τόσους πολλούς που έχουμε, δόξα τον Θεό. Η πατρίδα οφείλει να αναγείρει ναό αντάξιο της προσφοράς του Σωτήρου του Χριστού μας, του Σωτήρου Χριστού μας και της υποσχέσεως των αγωνιστών. Ο ναός του τάματος του έθνους οφείλει να είναι μνημείο περίλαμπρο. Δόξα τον Θεό. Δεν ζούμε σε εποχή του Ικοκρατίας. Τότε οι ναοί επιβαλλόταν να χτίζονται βυθισμένοι στη γη. Το τάμα του έθνους οφείλει να είναι μοναδικό και εξαίσιο χτίσμα. Με όλη μας τη δύναμη οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι ο ανεγυρόμενος ναός Σωτήρος πρέπει να είναι μεγαλεπίβολο και πολλοσιαίο μνημείο δοξολογίας, ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης και λατρείας, να διαλαλεί παντού το θαύμα του Σωτήρου Κυρίου, την πίστη των Ελλήνων, αλλά και την ενότητα Ορθοδοξίας και Ελλάδας. Έχουμε χρέος σήμερα όχι να παρακαλέσουμε, αλλά να απαιτήσουμε. Το τάμα του έθνους μας, ο περικαλής αυτός ναός Σωτήρος, να αναγερθεί και σε περίοδο θέση. Υπολήθηκαν πολλές τοποθεσίες. Αττικό Άβασος, Βουλή, περιοχή νοσοκομείου Σωτηρία, Παλαιά Ριζάριος και άλλα. Πιστεύουμε πως η πλέον εντελειμμένη θέση είναι το Αττικό Άβασος. Τοποθεσία περίοδος, χώρος που δεσπόζει σε όλο τον εκανοπέδιο. Αν εκεί αναγερθεί ο ναός Σωτήρος, θα σελαγίζει. Θα φαίνεται από παντού, θα προκαλεί ευεργετικά, θα ακτινοβολεί φως Χριστού, θα διαλαλεί την αγάπη του Χριστού μας στην Ελλάδα, αλλά και την ευγνωμοσύνη των Ελλήνων προς τον Σωτήρα. Κι αν δεν επιτρέψουν εκεί την ανήθιση του τάματος οι αντιδρόντες, έστω ας παραχωρηθεί η αναπομείνασα ανηκτιέκταση της πρώην ιδιοκτησίας Λιζαρίου Σχολής, η οποία είναι περίπου 14 στρέμματα μεταξύ των οδών Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ριζάρη. Εκεί υπάρχουν και πολλές υποδομές, αλλά λόγω θέσεως μπορεί ο μεγαλοπρεπής αναγυρόμενος ναός να χρησιμοποιηθεί και ως νέος μητροπολιτικός ναός. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας εξομολογηθώ ένα λογισμό. Διερωτώ με τι άραγε σκέφτονται οι πάσης πίστεως και θέσεως αντιδρώντες στο τάμα του έθνους, τα γη του έθνους μας, υπεύθυνοι ή όχι, όταν ακούνε τα όσα εμείς λέμε για το τάμα του έθνους. Τα δέχονται αυτά, τα αναγνωρίζουν, μήπως γελούν και μας θεωρούν ανεδαφικούς, φανατισμένους. Αν είμαστε εμείς ανεδαφικοί, τότε οι νεόμοι και όλοι οι άλλοι, οι Ορθόδοξοι, που ανήκει ένας μεγαλοπρεπής ναός, εις δόξα και ευχαριστία του Διαδικού Θεού. Τα είπε προηγουμένως ο Σεβασμιότατος Άγιος Μεσογείας. Η προσφάτως άκρος δεινοπαθήσαντες πάντοτε σέρβοι ανήκηναν των μεγαλύτερων όγκων Βαλκανίων, του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι. Οι Ρώσοι, σε συντομότατο χρόνο, επανοκοδόμησαν τον κατεδαπιστέντα μεγαλοπρεπή ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Οι Ορθόδοξοι Πολωνοί έκτισαν φαμεγέθη ναό του Αγίου Πνεύματος, οι Γεωργιανοί ανοίγηναν μνημειώδη και περίτεχνο ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα. Και οι Ρουμάνοι ανοίγηναν μεγαλοπρεπέστατο ναό του Αγίου Ανδρέου. Αλήθεια, ποιος πρέπει να εντρέπεται? Εμείς
που αγωνιζόμαστε να δοξάζεται η πατρίδα μας, ή εκείνοι οι οποίοι εχμάλωτοι σε σκοτεινές δυνάμεις και στα πάθη τους ματαιών κάθε φορά την εκδήλωση ευγνωμοσύνης στο Σωτήρα, αλλά και τις δόξεις της Ελλάδος, ένα ναό αντάξιο της μεγάλης πατρίδος μας, είναι συγκινητική και ελεγκτική για μας η δήλωση του Προέδρου του Σωματείου, η φίλη του Τάματος και των μελών του Σωματείου. Δεν επιθυμούμεν οι καθήλυν αρμόδιοι εκκλησία και πολιτεία να δώσουν ούτε μία δεκάρα. Το μόνο που επιθυμούμε είναι η εκκλησία να πρωτοστατεί και να ευλογεί και η πολιτεία να διευκολύνει εγκαίρως και ευκαίρως για την παραχώρηση της πλέον περιόπτου θέσεως του Αττικού Άλωσος θα συμπληρώσουμε. Τρίζουν αγαπητοί τα κόκαλα τα Άγια και ηρωικά των εθνομαρτύρων της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Λυπούνται, κλαίνε όλοι τους για τη δική μας αγνωμοσύνη, αχαριστία, την προδοσία και περιφρόνηση. Ποτέ δεν περίμεναν η Ελλάδα, η Ορθόδοξος, που πνίγηκε στο αίμα των ηρωικών της τέκνων από το σπαθί των Αγαρινών, να υψώνει μεθανικό τέμενος για να μην, κακοκαρδίσει τους δυνατούς και να αδιαφορεί για την έγκριση του τάματος του έθνους της ευγνωμοσύνης προς τον Σωτήρα και Ελευθερωτή Χριστό. Και κάτι άλλο. Δεν θα δώσουμε... Δεν θα δώσουμε λόγο για το τάμα του έθνους. Μήπως τα δεινά που υφίσταται η χώρα μας είναι συνέπεια της φοβεράς αμαρτίας μας, της εγκληματικής αδιαφορίας μας, της προδοσίας μας, του εμπαιγμού εκ μέρους μας, του πανικτήρμονος Κυρίου, του Σωτήρος και λυτρωτού μας. Δάκρυα πολλά μετανοίας οφείλουμε να χύσουμε, όχι να εμπέζουμε τον Σωτήρα Κύριο και να μένουμε αχάριστα. Εμείς σήμερα όλοι ας αφυπνιστούμε, ας ξεσηκωθούμε άγια και δυναμικά. Ας απαιτήσουμε την άμεσο ανοικοδόμηση του μνημειώδους ναού του τάματος του έθνους, του Σωτήρος Χριστού, σε περίοπτο θέση και άμεσα, δίπλα στα δύο αιώνια μνημεία, στον Παρθενώνα και την Αγία Σοφία, τώρα ανάγκη σωτήρια να ανυψωθεί και να μένει στον αιώνα και το τρίτο μνημείο, ο ναός του Σωτήρος των Αθηνών. Για να διαλαλείται παντού ότι εδώ, στην Ελλάδα, βιώνεται η Ορθοδοξία. Εδώ είναι η Ελλάδα. Εδώ ζουν Έλληνες, οι οποίοι ξέρουν να ζουν με αρετές, να ομολογούν Χριστό, να ομολογούν πατρίδα Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε θερμά το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ετωλίας Ακαρνανίας και πραγματικά να ευχηθούμε να δοθεί το Αττικό Άλωσος, να δοθεί μία περίοπτη θέση για να φαντάζει από παντού ο ναός του Σωτήρου μας Χριστού. Δεν σας το κρύβω, θλίβομαι βαθύτατα όταν πηγαίνω στην κατεχόμενη μας Κύπρο, η οποία χυμαζότανε και χυμάζεται. Και μπαίνοντας στο κατεχόμενο Βαρώση, στην Αμόχωστο δηλαδή, ενώ οι ιεροί ναοί δικοί μας
είναι μισογκρεμισμένη. Οι Τούρκοι έχουν ανεγείρει περικαλέστατο τέμενος με 4 μιναρέδες που φαίνεται από χιλιόμετρα μακριά. Και αυτό για να φανούν ότι αυτοί είναι πιο πιστοί από εμάς. Αυτό είναι έσχος και πρέπει εμείς εδώ στην Ελλάδα να δείξουμε το ορθόδοξο φρόνημά μας και να χτίσουμε το μεγαλύτερο ναό που μπορεί να υπάρχει στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερη θέση από τους άλλους βαλκανικούς λαούς. Είμαστε εμείς οι οποίοι δώσαμε το φως στους άλλους βαλκανικούς λαούς και δεν πρέπει να υστερούμε σε αυτό το σημείο. Ας ευχηθούμε οι φωνές των Αγίων Ιεραρχών, οι φωνές των Αγίων Συγητών να εισακουστούν από την Πολιτεία και από την Εκκλησία και σύντομα να μπορέσουμε να απολαύσουμε το μεγαλειώδη ναό του τάγματος του έθνους μας.